Θα έρθει η Βασίλη, θα έρθει αύριο. Γιατί από τα τζάμπο μου τα έχουν να πάει. Άντε, τα λέμε. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Να λέτε το Τζοβατζόπουλο, τι σκέφτηκα. Όταν έχουμε διαφήμιση στον τζάμπο, αν εντάξει. Λοιπόν, τόσο παιδί, να με πήρε τηλέφωνο. Τι σημαίνει αυτό. Μήπως θέλουμε την άποψή μου, δεν το ξέρω. Γιατί πρέπει να παίξουμε. Πάμε, τα έχουμε κάνει σήμερα παραπέντε. Πότε πήγε παραπέντε, τίποτα δεν είπαμε. Τι τίποτα δεν είπαμε, τα πάντα έχουμε πει. Τίποτα δεν είπαμε. Να ακούσουμε χορηγό πρώτης ώρας. Είναι η Νόβα μέσα την οποία θα δούμε και αυτό το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα όλα τα μάτια του ελληνικού πρωταθλήματος. Και υπάρχει αίσθηση ότι δηλαδή, ήδη έχει τονωθεί το ενδιαφέρον και δεν βλέπουμε κάτι καλύτερο. Σκέψου ότι θα γίνει όταν θα αρχίσει να σφίγγει το πράγμα Φεβρουάριο-Μάρτιο. Και μπρος τα κάτω και στα play-off. Τώρα η κορυφή. Ο Κατσουράνης κάτι πήγε να πει σήμερα ότι εντάξει 8 βαθμού είναι. Δεν θα αλλάξει άποψη κανένα μήνα. Εντάξει ο Κατσουράνης αυτό που είπε βασικά για τον Σαββίδη ότι τι θα του έλεγα δεν μπορώ να σας πω. Εντάξει όλοι φανταζόμαστε τι θα του έλεγε και δεν έχει να κάνει με ποδοσφαιρικά θέματα. Ναι. Πάμε να ακούσουμε χορηγό πρώτης ώρας, το διάλειμμα και να επιστρέψουμε στη δεύτερη ώρα. Γρήγορα για να προλάβουμε όλα όσο να πούμε. Συνεχίζεται το quiz με τον πρώτο σκόρ της ομάδας μπάσκετ FM και ενώ το όνομά του αποστολή στο 4526 να κερδίσει εισιτήρια του ΠΑΟΚ Πανευσυνιακός. Yeah, you're going to do it.
τα σαϊνού, αλλά όπως λέμε τα συγκούμπη στους αϊνού που φέρουν με αμοξίδο με τα λακτικά σας, η οποία ζωή είναι σωματωμένη αντιστάθμιση. Άμεση σύνδεση με διαγνώσεις φορά και χωρά υπάρχουν. Να αναζητήσετε πρώτη θέση και πέρα και τα σύμματα θέρμανσης. Άδειε σαν φέρνους. Στην Κοσυγιάννα, η ΟΕΔΟ έχουν πολύ μεγάλη τιμήση όπως νομίζετε. Είναι το κύριο αυτό τη μέρα, αλλά ζει την κουσίνα σας. Κύριο αυτό τη μέρα, για να ξεχωρώσουμε από όλη την τεράστια ποικιλία και αποκτήστηκε άμεσα. Μόνο 2 ευρώ τη μέρα. Ακριβώς, με 60 ευρώ το μήνα σε 24 δόσεις και μάλιστα άδειες. Πάμε αμέσως, γιατί τέτοια προσφορά δεν θα βρούμε πουθενά. Η προσφορά και οι 24 άδειες δόσεις ισχύουν με το τέλος του έτους και για όλα τα προϊόντα Κοσυγιάννα. Με ήλιο πες, με βροχή πες, μα τα γελάτε. Φυπνάρι, φρενάρι, έχει τέλεια τεχνική, άψογο κοντρόλ, μεγάλη αντοχή. Πήρε μέσα σε όλες τις φάσεις, εκπαίδευση, μεγάλη ποιότητα. Πήρε παγκόσμιας κλάσης, κορυφαίος. Continental, κορυφαίος παίκτης στον χώρο των ελαστικών. Continental, ελαστικά γερμανικής τεχνολογίας, για όλα τα ΤΕ. Continental, επίσημος χορηγός του παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου FIFA 2014. Εξαερισμός, θεματισμός, θέρμανση. Λέξεις, συνώνυμες με την αερομηχανική κατάσταση. Με 40 χρόνια πείρα στον χώρο, είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε από ένα μικρό κατάστημα έως ένα εργοστάσιο. Εξαερισμός, θεματισμός, θέρμανση, αερομηχανική κατάσταση. Κατασκευή, εφορία, μελέτη και τοποθέτηση. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας και ενημερωθείτε για θέρμανση με αερολέμπτες ξύλου για μεγαλύτερη οικονομία. Στην Ορεοκάστρου 162 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 231-0656-229. Ξέρκολαβος, αρχιτέκτονας, μηχανικός, διακοσμητής ή όχι των αντιμετωπίσεις πόρτας και θέλεις οποιαδήποτε ξύλο κατασκευή όπως εσύ είναι επιτυχής. Δημιουργίες Δεμιτζάκη, κουζίνες και έντονα κουζίνη. Τουλά, πόρτες, θα μπορούμε να πάρεις μηχανικά. Ένας εξωτερικά φόρ. Εσύ παίρνεις και ρούχα από ποτέ. Στις πιο προσεκτές του μέχρι τηλέφωνο 231-0754-370. Έλα να σου πω, πήρα και το προτσιμπιές, λάει, του μιλάς κιόλας. Έλα ρε παιχτή, για να δω, θα σε πας φρέσκο ψάρι στα κάρβουνα, με 12 ευρώ. Για να ερμήσετε 100 μέτρα, κρύβεται δεξιά. Τι σου είναι η τεχνόλογη, στη ρεύει καρφή μας έστειλε. Αφήνω και τα χέρια του λοιπόν. Καλή ώρα. Ρεύ, προορισμός σκέψη. Με νέο ανακαινισμένο φόρο και ουδέα όλη τη Θεσσαλονίκη. Ρεύ, φρέσκο ψάρι στα κάρβουνα, μόνο με 12 ευρώ το άλλο. Και όλα τα κρεατικά της ώρας στις καλύτερες τιμές. Με 50% έκπτωση σε αυτοκίνητο και διασκέδασή τους στο μπαρ. Ρεστοράν, καφέ μπαρ, Ρεύ, Κανάρι 2, στη Νέα Κρήτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-433-100. Oh.
Έλα! Άιντε! Δεύτερη ώρα στο Πάκος 4. Στις 3 θα πάμε μαζί. Η Smart Rangers είναι μαζί μας σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής. Η Smart Rangers με 4.500 πελάτες. Επιδάβος 43 στην Καροτούμπα, τηλέφωνο επικοινωνίας 908-468. Η ειδική στα αέρια καύσα είναι μαζί μας και σήμερα στη θεωρία της εκπομπής. Να ακούσουμε το χορηγό.
Ο Γιώργος Κοντήρης θα μας δώσει δικές του εντυπώσεις από την παρουσία του Κατσουράνη και το κλίμα που επικράτησε στην αίθουσα. Τη φωτογραφία του Κουμαλό που υπάρχει με τη βροχή, αν είναι καλλιτεχνική ή είναι όντως θέλουν να δείξουν τον Κουμαλό. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Όλα καλά. Καλά, καλά κι εμείς. Κρατάς κάτι ιδιαίτερο από την παρουσία στη σημερινή? Από το κλίμα, από τις ατάκες, από... Είχε πολύ κόσμο. Είχε αρκετό κόσμο. Ναι. Το καταλαβαίνουν ακόμα και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές, δηλαδή και εκεί περνάει το κλίμα. Αυτοί που παίζουν, αυτοί που... Ναι. Προφανώς και οι λεπτομέρειες πολλές φορές δείχνουν και τη διαφορά, εντάξει, είναι απαραίτητες. Ναι. Ένας φίλος, γιατί το λέγαμε και νωρίτερα, γράφει, μια χαρά είμαστε, λέει, εγώ δεν θέλω επικοινωνία, πράξεις θέλω που θα φαίνονται στο γήπεδο. Δηλαδή δεν τον ενδιαφέρουν τα γύρω-γύρω, η εικόνα, η επικοινωνία, τα λόγια, θέλει πράξεις. Ένας άλλος γράφει, πέρα από την κρίση, λέει, το γήπεδο είναι άδειο γιατί δεν προσφέρει καθόλου θέαμα η ομάδα. Το θέαμα προσφέρεται από Βιερίνιες. Σε όλο το κέντρο την ψάχνουν για τέτοιους. Είναι η άποψη. Συνδυαστικό είναι αυτό, Γιώργο, μην το συμπληρώνουμε όλα. Δηλαδή είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει πέσει το επίπεδο του τραγικά, είναι ένας ΠΑΟΚ ο οποίος δεν εμπνέει, είναι το κρύο, είναι η κρίση, όλα είναι, δεν μπορεί να είναι ένα. Δηλαδή ακόμα σε ποιο παιχνίδι γέμισε φέτος το γήπεδο. Ναι. Άρα εκεί που ο αντίπαλος ήταν εμπορικός, το γήπεδο γέμισε. Ένας φίλος εκεί στον ΠΑΟΚ... Thank you.
Και ενώ πήγε να πάρει και το Βιερίνια. Κακά τα ψέματα, είμαστε σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κάνει αυτό που οφείλει ως ΠΑΟΚ. Τώρα από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα. Μας έλεγε ένας φίλος χθες μέσα από τον ΠΑΟΚ ότι χθες στην Κατερίνη, τώρα κάπως το διαπίστωσαν, κάπως το είδαν εκεί έξω το γήπεδο, από Θεσσαλονίκη λέει να ήρθαν 5-10 αυτοκίνητα. Ναι, ναι. Έτσι είπε. Είναι ένα. Νομίζω πάντως ότι αρχές Γενάρη στο Παθρακτικό ΣΠΑΟΚ με Κατσουράνη μέσα και άλλους δύο τέτοιου επίπεδου μπορεί να έχει και 4.000 ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Έτσι από την άβρα, από τη φόρα. Δηλαδή να πάρει μια φόρα η ομάδα και μετά βλέπουμε τι γίνεται. Ναι, εντάξει. Θα αλλάξει το κλίμα δηλαδή ήδη. Ένας άλλος φίλος γράφει από τον Αύγουστο ο Σάλπι θα πανηγυρίζει σαν τον Τότι. Λέει, ο Τότι πώς πανηγυρίζει. Ο Τότι πανηγυρίζει με το δάχτυλο στο στόμα σαν πιπίλα. Στον πανηγύριζε έτσι, έχω και όντως να πανηγυρίζει. Είναι και να βάλει γκολ. Όχι, όχι, δεν ξέρω αν είναι αυτό ο φίλος, αλλά πώς πανηγυρίζει ο Τότι. Α, θέλει να πει ότι... Δεν μπορεί. Αυτά είναι προσωπικό. Αυτό είναι προσωπικό. Δεν ασχολεί η κουμπί, δεν έχει τέτοια λογική. Άστο, τον Σαρπιγκίδη χθες είχε κέφια, έβαλε ένα γκολ. Στο στοίχημα που είπα εγώ μετράει αυτό το γκολ, τι? Στο στοίχημα που είπα εγώ μετράει. Γιατί να μετράει. Βέβαια. Άσε το τώρα. Α, έτσι το πάτε. Δύο Σαρπιγκίδης. Δύο Σαρπιγκίδης. Ο D35 γράφει, αν κάνει ο Σαββίδης τα μισά από αυτά που περιμένουμε, θα ξαναρχίσω και εγώ τις εκδρομές που τελευταία έκανα το 2007. Αύγουστο.
σκουπίζει, να, ναι. Ο χρόνος δουλεύει για τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο σε αυτήν την περίοδο και θα πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι οπαδοί της ομάδας, έτσι ώστε να ηρεμήσουν και να αρχίσουν να απολαμβάνουν την ενασχόλησή του με αυτόν. Δεν χρειάζεται ούτε να μιζεριάζουν, ούτε να αγχώνονται. Όλα τα πράγματα έχουν δρομολογηθεί. Ας κερδίσει, κύριε Δευτέρα στα Γιάννενα, ας κερδίσει να κλείσει καλά η χρονιά και να σου πω εγώ από Γενάρη και μετά, είπαμε στην Κομμωτήρη, τι θα γίνεται. Είναι η άβρα αυτή, είναι το κλίμα. Όχι, είναι το τελευταίο μάτς. Άλλος φίλος γράφει, μια και έχουμε έτσι αυτό το διάλογο τα μηνύματα σήμερα, περιμένω έστω μια ομάδα σαν του Μπάγεβιτς, από την άποψη να πηγαίνεις στο γήπεδο και αφενός να χαίρεσαι να την βλέπεις, αφετέρου να ξέρεις ότι μάλλον πριν, θα κερδίσει. Πριν που έλεγε, όταν μιλούσε ο Γιώργος για άδειο γήπεδο με κρύο, θυμάμαι παιχνίδι της ομάδας Μπάγεβιτς, ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω δει εγώ τον ΠΑΟΚ ever. Με τον Όφη. Με τον Όφη, που ήμασταν στο γήπεδο 1000 άτομα. Στο χιόνι. Χιόνι, παγό. Ναι. Για μένα ήταν ένα από τα πιο... Η ομάδα του Μπάγεβιτς εκτός έδρας δεν υπήρχε, δεν είχε νοοτροπία, δεν είχε ταυτότητα. Ήταν πράγματι 30 πόντους πίσω από τον πρώτο.
Απ' την άλλη στην Τούμπα. Είχε πολλή ποιότητα και δεν είχε κάποια χαρακτηριστικά πολύ εύκολα να βρεθούν με τόσα λεφτά τότε, όπως η κεντρική αμυντική και ο τερματοφύλακας. Στην Τούμπα πράγματι άρεσε, είχε φοβερό ρυθμό. Δηλαδή από πλάγι γίνεται χαμός. Ο Κάν είχε δύο καλά στόπερ εκείνη την περίοδο και ένα τερματοφύλακα κανονικό. Θα έπαιρνε. Εντάξει, δεν είναι για πρωταθλητισμό ο Κόφη. Ο Κόφη είναι για να πάει από κάποιο συμβόλαιο και από κάποια άλλη ομάδα τελικά. Αλλά δεν ήταν ο Κόφη μόνο. Είχαμε γενικά Ουντέζε. Τράτζε, εντάξει. Διαμετικό χαφ τον πήραμε. Βέβαια. Ένας φίλος παραπονείται για βίντεο που δεν υπάρχει από χθες, από το μάτς του Κυπέλλου. Όχι από χθες, για το Καλυθέα Άρης λέει. Γιατί δεν υπάρχει πουθενά βίντεο από τα παιχνίδια του Κυπέλλου. Γιατί εσύ πιστεύεις ότι είναι για το χθεσινό και δεν είναι για το Ιωάννη. Γιατί το γράφει σήμερα, τι τον νοιάζει ο Άρης, σαν και εσένα είναι όλοι. Μα είναι Αριανός ο άνθρωπος. Τι λες, Αριανός. Το μάτς του ΠΑΟΚ. Έβαλα πάω γκολ αποστημένο, αυτό ήθελε μάλλον να δει, δεν το πίστευε. Εντάξει, το οποίο γίνεται από την κίνηση του Γιάννου, εντάξει. Η κίνηση του Γιάννου κάνει τον γκολ, όχι το στημένο. Του Γιάννου κάνει πολύ καλή κίνηση, το προδοκάρι, χάνει ένας από πίσω. Εντάξει, καλά τα εκτέλεσε χθες. Ναι. Και ο Λόρας τα εκτέλει καλά. Εσύ... Αυτό που το είδαμε στο ίντερνετ, γιατί εκεί έτσι όπως το τζάμπι δεξιά, λίγο, το Φωτάκι ειδικά, χλωμό το είδα. Ναι. Λοιπόν, για το μάτς πάλι ένα ΠΑΟΚ θα έχουμε να πούμε και την Δευτέρα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι για τα υπόλοιπα μάτς της αγωνιστικής. Παίζει αύριο Όφι Αστέρας Τρίπολης. Είναι αμφίβολος ο Σίσιτς και δεν παίζει ο Ουσέρο πάλι από την Τρίπολη. Ωραίο μάτς. Βλέπω πολύ. Α, ναι. Ναι, ναι. Μήπως είναι του W στόχος εδώ, του κλαμπ που έχει λίγο πιο κάτω. Και γράφτηκε... Δεν πειράζει, ας... Αυτά δεν είναι για μας. Ναι. Είπες προχθές στη λίστα της Wolfsburg... Έναν Χασάμι. Ένα Σκοπιανό. Χασάνι. Που γράφεται νομίζω και στη Γερμανία σήμερα. Αυτός τι, δηλαδή, είναι δυνατόν να πάρει ο ΠΑΟΚ. Ωραία. Ταιριάζει εδώ. Ναι. Τη Σούλας ο γιος είναι. Που τα ξέρεις αυτά, κουβέντη. Πλάκα μας κάνει. Έλα.
διερήνια τον φέρνει στο όπερα τη Γερμανία, δεν θα έπαιρνα ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ. Αυτός ο Αλβανοσκοπιανός, τον Βιερίνια τον φέρνει έσως το 50%. Είναι η Βιερίνια έσως το μισό. Offside είναι αυτό. Τώρα στο Μέγκα δείχνει τα γκολ του Αιγινιακού offside. Θα λέγει το Χρυσάντος. Έτσι μου φαίνεται. Έτσι νομίζω, ξέρω εγώ. Μόνο στο τέλος είναι. Είναι αυτό το γκολ που μας έκοψε το offside, δεν είναι γκολ. Ναι. Ναι, δεν έχει ευθεία, φυσικά δεν υπάρχει εκεί η κάμερα. Τι άλλο θέλω να πω. Α, για τη θέση πάντως εκεί στα άκρα, ο Πάουκ δεν μπορεί να πάρει ρίσκο. Δηλαδή, πρέπει να, να κάνει πιο σίγουρη μεταγραφή από το Κατσουράνη ακόμα. Πρέπει να πάρει παίχτη οπωσδήποτε που να μπει να παίξει τον Ιανουάριο και να μπει και να είναι και. Ας πούμε να κάνει διαφορά. Δεν επιτρέπεται λάθος. Το Μέγκα έδειξε τα γκολ του Πάουκ και μετά πήγε στις Βυξέλλες. Γιατί ό,τι και να επιλέξει ακραίο θέλει. Τι να... Μα ό,τι και να παίξει θέλει ακραίο. Δεν θέλει ατομική ενέργεια. Θέλει έναν διαβολιστή. Θέλει δίσδυση. Εντάξει, πρέπει να πάρει έναν ακραίο που παίζει και half και extreme. Για να μπορεί να παίξει και το 4-4-2. Ο Σορλένε, εντάξει. Έχει τέτοιο. Έχει το Φωτάκι. Έχει τέτοιους. Θέλει ενέργεια. Θέλει ατομική προσπάθεια. Οπωσδήποτε. Από τη στιγμή που θα παίξει ποδόσφαιρο πρωτοβουλία και θα περιμένει να παίξει ο άλλο να σε παίξει το μισό γήπεδο, δεν γίνεται να μην έχει ατομική ενέργεια. Είναι αδύνατο. Δεν πα πουθενά. Θα σου στηθεί ο άλλο, να πούμε, και δεν βάζει γκολ. Γιατί ο Σορλένα απέναντι είχε τον Βιερίνια. Είχε. Είχε καλή ισορροπία. Δεν και τον Κολσεϊσάο είχε σε κάποια φάση. Ναι. Και τον. Εντάξει, είχε. Και τον Ήβιτς είχε. Ο καλό Ήβιτς τώρα τι. Υπάρχει ο καλό Ήβιτς τον Πάοκ τώρα. Λοιπόν, είπαμε για το πρόγραμμα τη αγωνιστική. Ο Πάοκ παίζει Δευτέρα αύριο Όφη Τρίπολη. Κέρκυρα Πανθρακικός. Όλες οι αποδόσεις είναι πολύ ψηλές. Γιατί είναι αμφίλογο. Κέρκυρα άσο, παιδιά, δεν γίνεται να χάσετε αυτό το παιχνίδι στην Κέρκυρα. Μάλιστα. Θα τις πρόξουμε λίγο ακόμα. Πανιώνιος Ολυμπιακός παίζει αύριο. Άσο Δευτερόπουλο. Ναι, καλά. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Άρης Ξάνθη και εδώ υψηλές αποδόσεις. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. 3-30 την Ξάνθη. 3-30. Τι είναι ο... Εγώ όχι το βλέπω τον Άρη. Λεβαδιακός Πλατανιάς. 1.40 δίνει, τι δίνει.
Ένα 80, δεν είναι. Τι λέει ο Κομπότης, ένα 80. Για πάρε τα πάντα από την αρχή, άντε, πάμε. Όχι, Αστέρας Τρίπολης, Γιώργο. Τι να πεις. Πιθανό χ το λέω εγώ. Πάμε παρακάτω. Κέρκυρα Παθαγικός. Καλό momentum για τον Παθαγικό. Από νίκες προέρχεται. Αίτητος είναι. Κακό για την Κέρκυρα. Εγώ θα κοντράρω τη φόρμα εδώ. Εννοείται αυτό, είναι γεγονός. Θα ανεβάσουμε και την Πρέβεζα μετά. Πανέσαι Ολυμπιακός, πράγματι νομίζω είναι διπλό και over, πράγματι, και τα δύο μαζί. Πότε παίξτε να δω. Άρης Ξάνθη. Χ μεγάλο. Ωραίο. Τεράστιο χ, 1-1. Θα προηγηθεί Ξάνθη με τον Αγκάλη, έφυγε αυτός. Ο Αγκάλης. Μαρσέλο. Όχι, όχι, έχω Μαρσελίνη ο first goal στη σεζόν και θα ισοφαρίσει ο Άρης με... Κανούλα. Όχι, όχι, με Γιαννιώτα, πέραν του Γιαννιώτα. Πέραν που θα κερδίσει ο Γιαννιώτας που θα πέσει στο κέντρο και από τους κουτρουβάρες θα καταλήξει στην περιοχή. Θα μάθει, δεν μπορεί, θα μάθει. Από την Νεάπολη είναι. Θα μάθει. Και λέω ένα παιχνίδι, εγώ λέω ότι είναι χ, αυτό γιατί είναι ένα παιχνίδι που βλέπω όντως 12 λεπτά καθαρό χρόνο αγώνα. Δεν βλέπω παραπάνω από 12. Δεν πέφτει μόνο για νιώτος, όλοι κάτω είναι. Δεν είναι. Ναι, 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 ναι. Ναι. Λεβαδιακό τι βλέπεις. Λεβαδιακός Πλατανίας. Λεβαδιακός, κάθε ομάδα, αλλά αρφασιά ξαποδημένη. Εντάξει, παράσουσα, συμπαίκτες ήταν αυτοί. Ναι. Κάποτε. Τότε... Ναι, αλλά πρέπει να μαζί. Πριν πάει Καστοριά ο ένας και Παναθηναϊκό ο άλλος, ναι. Τι βλέπεις. Αυτό που βλέπω μόνο είναι άσος, αλλά ξέρω εγώ τώρα. Λεβαδιακός δεν ήταν καλό στο πάνω, δηλαδή δεν έπαιξε καλά. Ναι, μετά το 20 δεν υπήρχε όντως. ΑΕΚ Ατρόμητος. ΑΕΚ Ατρόμητος. Δύσκολο. Βλέπεις άσο, στο 3.25. Αν καταφέρει να βάλει γκολ, θα το κρατήσει πιστεύω. Η ΑΕΚ είναι σε τραγική κατάσταση. Και οι παίκτες... Δεν είναι μόνο αυτό, οι έμπειροι δεν μπορούν να συντονίσουν τους μικρούς. Είχα μια κουβέντα πρόσφατα. Αυτοί που απέμειναν, ο Λαγός, ο Κοντοές, ο Φορτάβο, ο Κωνσταντόπουλος, ο Γκερέλ. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι η έκπληξη αγωνιστική θα γίνει στη Βέρεια. Βέρεια, ναι. Με Παναθηναϊκό. 5,5 φράγκα Βέρεια. Λόγω... Είναι σήμερα 10, πώς έχουμε Δεκεμβρίου, 14 έχουμε σήμερα. Ναι. Και λέω ότι η Βέρεια θα πέσει κάποιος. Θα πέσει, λες, η Βέρεια. Ωραία, ας βγάλει τον Άσο αυτό να. Να πάρουμε τα 5,5 φράγκα που έχει στον Άσο. Γιατί... Υπονοείς κάτι. Όχι. Α. Εδώ αγωνιστικά έχει παίκτες που μπορεί να πάρει παιχνίδια. Δεν βλέπω να τα παίρνει. Εγώ πιστεύω ότι θα κάνει γκολ σε αυτό το παιχνίδι. Και όχι ένα. Κάνει, αλλά θα φάει κάποιος. Αυτό σου λέω, όχι ένα. 5,5 φράγκα Βέρεια. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην είναι καλή ομάδα φέτος. Αλλά αυτή την εποχή με το Ρότσα ψηλοπαίζει. Ναι, αλλά στα χωριά δεν τραβάει μία. Και βέβαια στα χωριά ενώ σε παιχνί σε πόλεις που δεν είναι... Ναι, στα Πλατανιά έχασε. Έχασε. Όντως το πόλιο Πλατανιάς. Κυριολεκτικά. Ναι. Αλλά αυτή την εποχή ο Παναθηναϊκός, λόγω Ρότσα, βγάζει ενέργεια στα παιχνίδια του. Δηλαδή, παίζουν, τους βλέπεις ότι τρέχουν, πηγαίνουν τις φάσεις. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός του Φέιρα που πέτωσε τον ΑΕΠΡΟ καθαρό. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες, απλά θεωρώ σκάνδαλο τα 5,5 φράγκα. Είναι
Ολυμπιακός σε καλό momentum. Και με τον Ολυμπιακό ήταν καλό παιχνίδι. Έκανε καμιά δεκαετία φάση. Δεν ξέρω πώς θα το γήπεδο στη Βέρεια. Το Πόρτο δεν είναι κακό. Το ΠΑΟΚ ήταν το πολύ νερό που δυσκόλευε τα πράγματα. Εντάξει, είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι. Δεν πώς θα βγει το παιχνίδι τώρα. Εγώ να σου πω. Ο νορμάλ συνθήκε σε καλό γήπεδο. Πιστεύω θα κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε τρομερή ενέργεια με τον Ολυμπιακό. Οποιοδήποτε παιχνίδι φέτος έβγαλε τρομερή ενέργεια, στο επόμενο έχασε. Νομίζω δηλαδή ότι είναι μια λογική ότι. Στο Λονδίνο ο Παναθηναϊκός έβαλε ενέργεια. Δεν ήταν. Δεν πήγε πέρα και ξεκινήθηκε. Ναι, εννοείται. Μπορεί να έχασε 3-1 και να μπορούσε να φάει κι άλλο τόσο τέλος. Αλλά στο Λονδίνο ο Παναθηναϊκός έκλεισε τη νίκη. Mm. Και είχε ευκαιρία να, την, να πάρει να προηγηθεί κιόλας. Δηλαδή δεν είναι. Και στο Λονδίνο έβγαλε ενέργεια και μετά με τον Ολυμπιακό χωρίς να αλλάξει την κάρτα. Δηλαδή οι 10 ίδιοι παίξανε. Νομίζω μια αλλαγή έκανε τον Ολυμπιακό. Πάλι έβγαλε σε 3 μέρες τέτοια ενέργεια. Δηλαδή δεν είναι ομάδα που την υποτιμήσει από την Πάσμα. Όσο έχω βάσει ποσοστού σκέφτομαι. Εξαιρετικά, εγώ θα λέγαμε εντάξει, το καταχύρι από τον Άσο. Δεν νομίζω όμως ότι είναι έτσι. Εγώ απλά βλέπω τα 5,5 φράγκα. Ναι, βλέπω τα 5,5 φράγκα, 5,5 φράγκα Βέρεια. Είναι υπερβολικό. Ναι, το ποσοστό όμω είναι πάρα πολύ μεγάλο για αυτό το παιχνίδι. Και επειδή το στοίχημα είναι παιχνίδι ποσοστών, δεν τα αφήνω εγώ αυτό να φύγει έτσι. Με τίποτα. Δεν τα αφήνω, ας το χάσω. Θα ξέρω ότι έπαιξα σωστά. Οι διαφορές δεν είναι για 5,5 φράγκα. Και η Βέρεια πίσω δεν είναι καλή. Ναι, εννοείται αυτό. Τέλος πάντων, θα δούμε. Γιάννη να πάω. Ότι αν και το γήπεδο είναι καλό, ότι Παναθηναϊκός μπορέσει να παίξει, θα τη κάνει και το σφάσι της Βέρειας. Τώρα, αν το γήπεδο είναι όπως με το ΠΑΟ, ότι πάει πολύ τη δύναμη, τη μονομαχία και αυτά, μπορεί να κλέψει κάτι από αυτό η Βέρεια. Και Γιάννη να πάω. Εκεί σαν το πατέρις είναι μεγάλο. Για λέγε. Γιάννη να πάω, τελευταίο. Για να πάμε στο διάλειμμα γιατί έχουμε ξεφύγει. Εγώ να δώσω ένα στοιχείο της αναμέτρησης, το οποίο μας απασχολεί γιατί παίζουμε εμείς. Τα Γιάννενα δυσκολεύονται να προπονηθούν όλη την εβδομάδα. Δεν μπορούν, το προπονητικό τους κέντρο είναι για το, μην το πω. Ωραία, και προπονούνται σε 7x7. Εμένα μου είπαν οι δικοί τους εκεί πέρα ότι πήγαν ακόμη και σε 7x7 να κάνουν. Δεν έχουν που να προπονηθούν. 2x25. Και εμείς έχουμε σημαντικές απουσίες, εντάξει. Θέλει προσοχή. Νορμάλ απόδοση είναι. Εγώ δεν θα έπρεπε να το μπορεί να βγει και 0-3 όπως την ξεράθηκε που τα αλήθεια στον Πορτογαλίδη. Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Μα τα Γιάννενα. Μια χαρά είναι τα Γιάννενα. Τελευταία είναι καλή ομάδα. Κάνουν τη φάση. Μέσω επιθετικά έχουν κάποιους παίχτες. Δεν είναι μόνο περισσέτη. Και ο Ήλιτς είναι καλός παίχτης. Ισορροπημένο παιχνίδι πολύ. Γιώργο, πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Σου ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Χωρικός δεύτερης ώρας, η Smart Energas. Τη βρίσκουμε πηδάβου 43, κάτω Τούμπα, στο τηλέφωνο 2310-908-468. Με τη σούπερ προσφορά απόσυρση του παλιού λεβίτα φυσικού αερίου, βάζοντας το καινούργιο μόνο με 900 ευρώ και 10 χρόνια εγγύηση για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ακούμε χωρικό, πάμε στο διάλειμμα. Και μπαίνουμε στην τελική ευθεία, υπενθυμίζοντας ότι γράφοντας, στέλνοντας τον πρώτο σκόρ τον μπασκετικό του φετινού ΠΑΟΚ FM και ενώ την απάντηση στο quiz που βάλαμε και στο 54526 θα μπείτε στην κλήρωση για τα 5 εισιτήρια που δίνουμε στο ΠΑΟΚ Παλαιστινιακός αυριανό παιχνίδι στις 5 στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ακούμε το χορηγό μας, πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο είμαστε πάλι πίσω. Και εδώ δυο μόνο με 20 ευρώ και 10 χρόνια εγγύηση. Μελέτη, κατασκευή,
Ισραηλίου και Ισραηλίου και μελέτη κατασκευή εξοπλισμός πρατηρίων Ισραηλίου. Smart Energy. Μετά από 43 και το κόμμα. Τηλέφωνο 908-468. www.smartenergy.gr. Αποχαιρετήστε τη βενζίνη. Χαρούμε. Bye bye. Από σήμερα κινούμαστε με Ισραήλιο και περισσότερη οικονομία. Για σεβράει. Είστε τα κορυφαία ποιότητα και τα ειδικά συστήματα πλάνου ρέμπαν και κομμάτων στο Κάσε Drive. Το πιστοποιημένο σκεπτικό υδραϊδοκίνηση από 690 ευρώ. Ναι, καλά ακούσατε. Υδραϊδοκίνηση από 690 ευρώ. Και με δόσεις και με 2 χρόνια εγγύηση στο Κάσε Drive. Κερδίστε εδώ την τοποθέτηση και κάντε 50% οικονομία στη μετακίνηση. Υδραϊδοκίνηση σήμερα στο Κάσε Drive. Ακούμε που σκέφτεστε. Κάσε Drive. Στη Μοναστηρίο 191. Τηλέφωνο 2310-543-700. Αυτή η ομάδα παίζει μόνο ποδόσφαιρο. Μάτσε Τουρς, η εφημερίδα που γράφεται μέσα στα γήπεδα. Κάθε Δευτέρα με αναλύσεις για όλα τα μάτς σε όλες τις κατηγορίες. Μάτσε Τουρς, με 20 σελίδες οπαδοί, 10 σελίδες β και 7 σελίδες γάμα εθνική. Ακόμα 11 σελίδες φέντε εθνική, 5 σελίδες πρωταθλήματα νέων και 20 με όλα τα τοπικά πρωταθλήματα. Μάτσε Τουρς, κάθε Δευτέρα στα περίπτερα. Μάτσε Τουρς, 80 σελίδες, μόνο ποδόσφαιρο. Θέλετε να κάνετε πραγματική οικονομία στην επιχείρησή σας, προώθηση, αναλώσιμα, είδη και προμήθειες γραφείου, στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και παράδοση μέσα σε 24 ώρες σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Προώθηση, ολοκληρωμένη λύση για την επιχείρησή σας και παράδοση μέσα στο τηλεφώνημα. Μάθετε για τις τιμές σήμερα. Αναλώσιμα, είδη και προμήθειες γραφείου, προώθηση, στο Λάρκο. Τηλέφωνο 23-990-51-228 και στο ίντερνετ www.proffice.gr. Ψάχνετε εύκολο, γρήγορο και αξιόπιστο τρόπο να αποκτήσετε παραπάνω χρήματα. Ανακυκλώστε τα περιττά κοσμήματά σας και λάβετε την πραγματική αξία τους σε μετρητά. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Fine. Και σε συνεργασία με το έμπειρο προσωπικό μας, εκτιμήστε με ακρίβεια τα περιττά κοσμήματά σας έτσι ώστε να αποδοθεί η μεγαλύτερη δυνατή τιμή της αγοράς. Fine. Εμπορία και επεξεργασία πολύτιμων μετάλλων. Συντήρηση και καταστολή κοσμημάτων. Καβάκι 29 Θέρμη 2010 462-167. Αντάκης 2 Πούμα 2310-947-690. Συνεργασίες και επαγγελματίες. Firefox. Δημιουργία. Αξιοπιστία. Γεια σας. Ψάχνετε κάποια συγκεκριμένη ταινία? Δεν θυμάμαι τον τίτλο. Πολύ κρατικοποιήσατε. Με ένας τύπος με μόνο 15 ευρώ. Είναι στο καζίνο και τρώει και πίνει και ποτά και καφέ. Ό,τι θέλει και του δείχνει και καλά παίξει. Μεγάλος προβληματισμός μου, τεράστιος. Κάθε πρωί το πετάει στον τοίχο. Συντηρητήρι με κύριε Οζυμαλάκη και θέατρος. Το στρώμα Άρμονη της Εχνοστρόμ θέλει. Το πήρε και δεν σηκώνεται από το κρεβάτι. Το Άρμονη παίρνει αμέσως τη γλύση του σώματος και χαρίζει το πιο αναπαυτικό ύπνο. Πρωτοπορία είναι αυτό. Ας έχουμε τέτοια τιμή μόνο ήσυχος μπορεί να γίνει. Τεχνοστρόμ, δεν θα σηκώνεστε από το κρεβάτι. Εργοστάσιο στη Νέα Σάντα. Υποκατάστημα στην Άνω Τούμπα, Παυσιλή Κουτρία. Τηλέφωνο 2310-915-805. Habanera, habanera, habanera.
Ηρακλείου, Γεωργίου Παπανδρέου 29. Εγώ πήγα στην Ελλάδα με σέρβις που έκανα το μεγάλο γενικό σέρβις μόνο με 95 ευρώ. 95 ευρώ. Έφυγα. Ελλάδα το σέρβις πολεμάει την Ελλάδα. Γενικό σέρβις 95 ευρώ. Ρο σέρβις 40 ευρώ. Και τοποθέτηση υγραερίου μόνο 850 ευρώ τελική τιμή. Ελλάδα το σέρβις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα και 35 χρόνια εμπειρίας εξασφαλίζουν το καλύτερο και το αυτοκίνητό σα. Ελλάδα το σέρβις. Νέες αφήσεις, νέες εκπλήξεις στο ανδρικό τμήμα του Mega Outlet. Dressy, casual, αθλητικά, ρούχα και παπούτσια για όλα τα γούστα και για όλες τις τσέπες. Εκπτωτικό εμπορικό κέντρο Mega Outlet. Μανία στα ανδρικά, μανία στις χαμηλές τιμές. Κατεβαίνεις στο κέντρο και δεν βρίσκεις τα παρκάρι. Γυρνάς γύρω γύρω, νευριάζεις, τρελαίνεσαι, αρχίζεις τις φωνές. Έλα τώρα, ηρέμησε, γιατί δεν χαλαρώνεις. Να πας να αφήσεις το αυτοκινητάκι στο πάρκινγκ της Λέοντο Σουφού. Να κάνεις τη δουλειά σου σαν κύριος πάρκινγκ στη Λέοντο Σουφού 3. Δεν μιλάμε για λάντζ και χωράφια, μιλάμε για στεγασμένο και ασφαλές πάρκινγκ. Πάρκινγκ στη Λέοντο Σουφού 3. Από τα πιο φθηνά πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης. Τηλέφωνο 2310-530-110. Τι γίνεται στη Μεάνδρου με περιφερειακό? Γιατί τέτοια κίνηση? Γιατί μεταφέρθηκε η Μετάλτο. Μεάνδρου 117 με περιφερειακό. Μόνο στη Μετάλτο. Λα Πατήφιλη, Καρπανιζέ, μόνο 160 ευρώ με το ΦΠΑ και δωρεάν μεταφορά. Μετάλτο, Τουλάχιστον Σαρουτιμίου και Καρπανιζέ, η μαρτυροφυλή αποθηκερίων και ο προσυπόδια για κινητικά όπλα. Μετάλτο, Μεάνδρου 117 με περιφερειακό στο θέμα Μόφια. Αγόρα 93 στην Άνω Τουμπά και εργοστάσιο στο Λάκκωμα. Τηλέφωνο 762-713 και στο ίντερνετ www.metalto.gr. Θέλεις πετρέλαιο 46-41-53. Θέλεις καυσόψυλα. Θέλεις πέλετ 46-41-53. Γενικά, αν θες να θεσταθείς χωρίς να καείς, κάλεσε παραδείγμα τον καυσίμο Κάο ή Κωνσταντινίδης Ιωάννης τώρα. Για πετρέλαιο, καυσόψυλα, πέλετ. Πόλεση χοντρική λιανική. Διακοπές κατοίκων στις καλύτερες τιμές. Γκάορη Κωνσταντινίδης Ιωάννης. Στο 3. Τηλέφωνο 2310-46-41-53. Βρατήριο υγρών καυσίμων Γκάορη Κωνσταντινίδης Ιωάννης. Αναθέρμανση σχέσεων με την οικονομία. Έλα να σου δείξω. Πήρα καινούργιο GPS. Μιλάει, του μιλάς κιόλας. Έλα ρε παιχτή, για να δω. Θα σε βάσει. Φρέσκο ψάρι στα κάρβουνα. Με 12 ευρώ. Για Ρέλβι, 100 μέτρα, τρίβεται δεξιά. Τι σου είναι η τεχνόλογη. Στη Ρέλβι, καρφί μας έστειλε. Αρφή με την αρχέρια του τιμόνι. Καλή όρεξη. Ρέλβι, προορισμό σκέψη. Με νέο αναγκαιρισμένο φόρο και θέα όλη τη Θεσσαλονίκη. Ρέμπι, φρέσκο ψάρι στα κάρβουνα, μόνο με 12 ευρώ το άτομο και όλα τα κρεατικά της ώρας στις καλύτερες τιμές και 50% έκπτωση σε όσους συνεχίσουν τη διασκέδασή τους στο μπαρ. Ρεστοράν, καφέ μπαρ, Ρέμπι, κανάλι 2, στη Νέα Κρήτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2-3-10-4-33-100. Μετακομίσεις, πάρε καρτίκες μικρό και σημείωνε 2-3-10-85-66-88. Υπεραστικές μεταφορές μετακομίσεις, ασφαλής μεταφορά και προφορετικότωση, ανισουτικά μηχανήματα, χρήσιμο διστήσιμο επίπεδο, απαντάς και φύλαξη οικοσυσκευών για όσο καιρό χρειαστεί. Υπεραστικές μεταφορές μετακομίσεις, μετακόμισε εύκολα και γρήγορα σε τιμές κρίσης. Μετακόμισε τώρα στο 2-3-10-85-66-88 ή στο 2-3-10-90-11-16. Μέσα στο καλύτερο εστιατόριο της πόλης θα βρεις και ένα ουζερί. Ουζερί στο Ισόγειο Ταγιολί. Το μοναδικό ουζερί στην παραλία με θέα και θάλασσα. Πιες το ουζάκι σου παρέα με τις μοναδικές μηχανίες κρεατικών και θαλασσινών με την ποιότητα και φωτίδα Αγιολί. Ουζερί στο Αγιολί. Κουζίνα, απολαυστική ζωή, διασκεδαστική. Λίγο μετά την Αριστοτέλους. Άντε, στην υγειά μας. Απίθανες πληρώσεις, χιλιάδες μετρικά, στορίς και συγκαζίνω καθημερινά. Μουσική και θέωμα, όλη φαλιά στιγμή. Καθημερινό, να είναι δυσκολή. Ο
208.000 ευρώ συνολικά στις κληρώσεις του Δεκεμβρίου. 3.000 ευρώ καθημερινά έως 10.000 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και 15.000 ευρώ στις 22 Δωρεάν είσοδος όλη την ημέρα έως και τις 20 Δεκεμβρίου. Πληροφορίες στο 2310-4912-34. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Match Reports από Δευτέρα 19 Νοεμβρίου και κάθε Δευτέρα στα μερίτερα. Match Reports, η εφημερίδα που παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα. Με αναλύσεις για όλα τα match σε όλες τις κατηγορίες. Match Reports, κάθε Δευτέρα στα μερίτερα. Match Reports, 80 σελίδες μόνο ποδόσφαιρο. Λόλης, το σταθερό. Θα δώσουμε εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Πανελευσυνιακός σε όλους όσους απάντησαν σωστά στην ερώτηση για τον πρώτο σκόρερ της ομάδας μπάσκετ τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Δεν είναι ο Λάβρος Παπαδόπουλος, δεν είναι βέβαια ο Χαραλαμπίδης, είναι ο Μαγκράφ. Ο Μαγκράφ. Έτσι είναι. Ο πιο σταθερός. Ο αλήτης, ο Νιουιορκέζος. Μάλιστα. Ο πρώτος κόρης της ομάδας. Ποιος είναι ο πρώτος rebounder? Πρώτος rebounder. Ναι. Ο Χαριτόπουλος από την αρχή. Ο Χαριτόπουλος. Ναι. Παρότι δεν έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, έχει αυτή την έφεση. Έχει το... Δεν είναι. Είναι παίκτης γεμάτος ενέργεια. Ναι. Λοιπόν, όλος στην δηλαδή, θα ειδοποιηθείτε σε λίγο για να πάρετε εισιτήριο και να βρεθείτε αύριο στο ΠΑΟΚ Πανελευσυνιακός. Θα μας δώσει πρόγραμμα Σαββατοκύριακου ο Ηλίας Τάνταλας για όλες τις ομάδες οι οποίες είναι σε φόρμα, οι οποίες κερδίζουν, οι οποίες είναι ψηλά. Άμα κάνει με δετριάδες διπλό στον τάφο του Ινδρού. Ναι. Ποιος τον πιάνει μετά. Θα φιλοξενηθεί για τρίτη φορά στην εκπομπή. Πρέπει ρε φίλε, να μας φέρει και μια λευκή. Πώς τα λες έτσι. Έχουμε Ηλία. Έχουμε έτσι. Ηλία, τι κάνεις, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται. Αν ήσουν φίλαθλος του ΠΑΟΚ, σε ποιο μάτς θα πήγαινες από τον Κυριακό? Ένα επιλέξει από όλα. Πόλο, χάντολ, βόλι, γυναίκες, άνδρες, μικροί, μεγάλοι. Ένα. Στον ανδρών. Ναι. Θα πήγαινε. Δεν είναι ότι σου αρέσει πιο πολύ το μπάσκετ ως άθλημα. Όχι. Ναι. Κι εγώ να σου πω. Στον μπάσκετ θα πήγαινε. Στο γυναικείο. Θα πήγαινε εκεί εκδομή, θα βάζα 50 άτομα στα Αυροπολιτάκια να πούμε γειτονιά μου και πέρα και θα κατεβαίναμε εκδομή. Θα μας πιάνανε, θα μας πηγαίνανε πάλι στη Μεσογείο όπως τότε. Για να δούμε τη σειρά τα εξηλία. Πώς πάει από τον Κύριακο. Ναι, ναι. Κάπου υπήρχαν τηλεοπτικές αναδόσεις. Υπάρχει το ενδεχόμενο, όχι. Μάλιστα. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, έχουμε πλέον ο αγώνας είναι και στην ΠΑΟΚ, αλλά θα γίνει στο Ποσειδόνιο.
Ναι. Ναι. Σολανάκης είπες. Σολανάκης. Σολανάκης. Και άλλον κριτικό δεν είχε καλό, ΠΑΟΚ. Ο Βαχαρέλης δεν έπαιζε το φουνταριστό. Ποιος έπαιζε φουνταριστός. Ναι, το παπά. Ναι. Πώς το λέγαν τον άλλο με το μεγάλο επίθετο εσύ, τον καλό. Τον Αυγοδονόσορα. Ναι, ναι. Κριτικός δεν είναι προφανώς. Μάλιστα. Αύριο Σάββατο. Ναι. Τους Ποντίους Κυλκής ή το Σκέτο Κυλκής. Όχι, γιατί υπάρχουν και... Ναι. Ναι. Δεν πρέπει. Ναι. Ποιος? Οι μικροί στο ποδόσφαιρο έχεις που παίζουν. Ναι. Λοιπόν, μακάρι. Δύσκολα είμαστε στο γυναικείο μπάσκετ, φίλε. Αγχωμένος βλέπω. Βέβαια, φίλε, πρέπει... τώρα θα κάνουμε την υπέρβαση. Ναι. Εάν κερδίσει εκεί, γίνεται διεκδικητής, δε φίλε. K17. Αυτό είναι φίλε παιχνίδι. Πάω Κάρης στο πρόγραμμα την Κυριακή. K17. Ο Πάκο που έχει μόνο νίκες. 11 το πρωί. Κοιμηθούμε εκεί κάπου κοντά. Εννιά νίκες.
νίκη σε μια σοπαλία. Αχ, στο Χρήσανδο, μη παίρνει ο Βασιλιάδος, ε. Θα αφήσω σένα. Ωραία. Έχει καμιά νύχια εκεί να βλέξουμε τίποτα. Εντάξει, οκ. Okay. Το ελάτε, πώς το κάνεις αυτό, το ελάτε. Ελάτε τι είναι, απειλητικό είναι, τι είναι. Ελάτε, λένε μαζί. Αχ, να δεις. Ο Χρήσανδος. Μην ξεφεύγει. Αφού να πας στο Χαριλάδο, έχει αρέσει ψάχνει, δεν προλάβεις. Προλαβαίνω. Να σου πω. Γιατί δεν λέτε γιατί έγινε αυτό, πάω Κάρις. Πάω Κάρις με άνοιγες, γιατί δεν λες, θα δείχνει η κάμερα. Πάω Κάρις, τι έγινε χθες. Τι έγινε. Να μας πει ο Ηλίας, τι έγινε. Σε ποιο άθλημα. Μπάσκετ. Δεν ασχολούμαι με το σύνολο. Μπάσκετ με άνοιγες, πάω Κάρις στην άνοιγες. Τι έγινε χθες μέσα στην έδρα σας, γιατί δεν λέτε. Δεν είναι ευρώ λαό να μας το δείχνει και ο Βουλίας. Το παρατάκι. Το άλλωσατε. 48-58, δεν τα λέτε όμως, ε! 48-58, έτσι! Τελείωσε το παιχνίδι, ναι, τελείωσε! Δεν είναι γυναικείο μπάσκετ, όλα πάω τάρι, δεν θα διαβάζεις! Όπου θα μπορώ να διαβάσω όλα τα πράγματα σου! All about... Ο Βαθύλατος πώς θα λεγότανε... Deep hole! Πάμε deep hole δηλαδή την Κυριακή, 11 η ώρα! Πρόχωμα, πρόχωμα πάμε! Εντάξει, να πάμε να μείνουμε στο Χρήσανθο, είπαμε να βρούμε μια νύχτα από εκεί, γιατί έχουν και καλά κρέατα εκεί. Ωραία. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Α, είτε πάει. Ο Βρύζας προλάβει να πάει στη Λίγκα. Πολύ καλό ερώτημα αυτό, δεν το σκέφτηκα και πριν. Γιατί πήγε ο Μαρινάκης. Ξέρω, άμα πηγαίνει ο Μαρινάκης, μετά χαμός γίνεται. Από σήμερα λογικά θα μάθουμε και το πρόγραμμα του δεύτερου γύρου. Θα ξέρουμε ημέρες και ώρες. Αυτός είναι ο στόχος της συνέλευσης. Ένας. Νούμερο ένα, ναι. Θα εγκριθεί, εντάξει. Πήραμε και κάναμε το παράπονο για να βγάλουν ολόκληρο το πρόγραμμα για κλείσιμο κατευθυνών εισιτήριων γιατί έχουμε ματώσει. Και τι μας λένε. Η μία ομάδα διαμαρτύρεται για το ένα, η άλλη για το άλλο, η άλλη θέλει να παίζει πέντε. Τι μας ενδιαφέρει, να συνεννοηθείτε να έχουμε φθηνά εισιτήρια. Εξελίξει το θέμα δικαστικής διαφοράς μεταξύ Fortnite και Sky. Ναι. Και τι νοιάζει τη Λίγκα εδώ. Και πώς δεν νοιάζει, αφού έχει πάρει τη θέση της Nova, ουσιαστικά συμμετέχει σε αυτή τη μάχη. Γιατί ο Sky χωρίς να πληρώνει χρησιμοποιεί στιγμιότυπα τον αγώνα. Ο ορισμός εκπροσώπων της Super League στην επικείμενη έκτακτη γενική συνέλευση της ΕΠΟ. Ναι. Έκτακτη γενική συνέλευση του Δεκεμβρίου, ε. Εδώ ψηφίζεται και ο και απολογισμός οικονομικός και διοικητικός. Λογικά ναι. Λες. Κλείνουμε λίγο μετά τις 3 με τη Smart Energas και σήμερα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η Smart Energas με προσφορά μπορεί να αποσύρει τον παλιό λέβητα φυσικού αερίου να βάλετε καινούργιο με 900 ευρώ. 10 χρόνια εγγύηση στους λέβητες. Η ειδική στέρεα καύσιμα με τη συνεργασία της Πετρογκάζ. Θα είμαστε εδώ και τη Δευτέρα βεβαίως κανονικά. Μετά θα αναχωρήσουμε για Γιάννενα όπου παίζει η ποδοσφαιρική ομάδα. Θα καλύψουμε όπου βεβαίως όλα τα μάτια του ΠΑΟΚ το Σαββατοκύριακο όπως το προαναγγείλαμε. Όσοι στείλατε μήνυμα για τον Μαγκράθ θα ειδοποιηθείτε για να πάρετε εισιτήριο. Έτσι για το ΠΑΟΚ Πανευσυνιακός. Αυτά από εμάς. Σε λίγο Γιώργος Ζαγόρας. Καλό μεσημέρι. Την κλεισκάμε. Σουσάκ πάνω. Μην εξαφανιστείς.